Είμαστε με την αγαπητή Βάλια Μπαρμπατιώτη στο νέο χώρο που έχει ανοίξει το Book & Art και είναι αφιερωμένος για τα παιδιά. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα και πόσο δύσκολο ήταν να υλοποιηθεί, γιατί στους καιρούς που ζούμε δεν είναι εύκολη η επέκταση σε ένα κατάστημα. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ που έτσι σπάμε το ρόδι και ξεκινάμε να πούμε κάτι για αυτό το χώρο. Έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί αυτό ήρθε μέσα από έναν απλό καφέ με μία φίλη για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσε να γίνει κτλ. Και μου λέει, νομίζω ότι χρειάζεσαι μεγαλύτερο χώρο. Και η αλήθεια είναι ότι στα 9 χρόνια λειτουργίας του Book & Art, επειδή προσπαθούσαμε να προσθέτουμε πράγματα που μας αρέσουν και εταιρείες και συνεργάτες που θέλαμε να τους έχουμε μέσα στο μαγαζί, όμως τι να πρωτοχωρέσει με όλη αυτή τη λογοτεχνία, με όλα αυτά τα βοηθήματα κτλ. Και έτσι σκεφτήκαμε σε ένα βράδυ, όπως ακριβώς είχαμε σκεφτεί και το Book & Art και υλοποιήθηκε, σε ένα βράδυ μέσα να πάρουμε αυτό το ρίσκο και να ξεκινήσουμε κάτι για τα παιδιά. Είναι και ιδανικές συνθήκες, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από το μαγαζί, οπότε λειτουργεί σαν συνέχεια του Book & Art στο φιλόξενο πεζόδρομο της Κομινάκη. Το λέω γιατί, εντάξει, είναι πολύ αγαπημένο μου σημείο πια. Μέσα σε 6 εβδομάδες, με ένα τέλειο συντονισμό και πολύ καλούς συνεργάτες, καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό που βλέπετε. Είχε σημασία ο πρώτος συνεργάτης να πει το ναι, και αυτό ήταν ο Στρατής ο Γιαννούλης, που μας βοήθησε, κατάλαβα ακριβώς τι θέλουμε, τι ονειρευόμαστε με τον Γιώργο, και έβαλε τα χαρτιά του κάτω, χαρτί και μολύβι, και σχεδίασε όλο αυτό που βλέπετε. Τι μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό το κατάστημα, εκτός από βιβλία φυσικά? Καλά, για βιβλία δεν το συζητώ, είναι η αγάπη μας, το ξέρετε. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουν και οι δράσεις μας, οπότε το βιβλίο είναι το ένα του κομμάτι, όπως συνεχίζει και είναι και στο απέναντι. Και υπάρχει πλέον μία μεγάλη γκάμα από εταιρείες και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, από βρέφη μέχρι, θα πω εγώ, 10-12 ετών. Δώρα κάπως διαφορετικά, εκπαιδευτικά, πολύ ωραία puzzle. Αυτά όλα με το δικό μας γούστο και τις δικές μας έτσι εικόνες. Έτσι τα έχουμε διαλέξει και προσπαθούμε να βάζουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πια στο μαγαζί. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι τώρα μπορείτε να τα δείτε όλα και να φανούν, γιατί όλα αυτά ήταν στριμωγμένα μέσα στο Book & Art. Το Book & Art σαν βιβλιοπωλείο πρωτοτύπησε, έκανε διάφορες εκδηλώσεις και μπόρεσε να παντρέψει και να αναδείξει το βιβλίο. Πώς γεννήθηκαν αυτές οι ιδέες που πολλοί τις ασπάστηκαν και τις ακολούθησαν? Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι και το ωραίο, γιατί σημασία έχει να υπάρχει μία συνέχεια από όλους μας και να προσπαθούμε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι και να διευρύνουμε τον κύκλο, όχι να τον κλείνουμε. Το βιβλίο θέλει και άλλους ανθρώπους να το αγαπήσουν, να το διαβάσουν και να μπουν μέσα σε αυτή τη μαγεία του. Εμείς όταν πρωτοανοίξαμε, και αυτό που προσπαθούμε μέχρι και τώρα, θέλουμε εξωστρέφεια. Δηλαδή, να έρθει ο άλλος, ο οποίος δεν είναι πελάτης μας, δεν θα αγοράσει υποχρεωτικά από εμάς το βιβλίο, αλλά θα έρθει στην παρουσίαση να γνωρίσει τον συγγραφέα, θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει μαζί του, να δει κάποια πράγματα, να μάθει τις σκέψεις του, τον τρόπο που δημιουργείται το βιβλίο, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος και ιδανικότερος δρόμος από το να σε πάρω εγώ από το χέρι και να σε πάω βήμα-βήμα. Αυτό γίνεται στην παρουσίαση. Σε πάω βήμα-βήμα στον τρόπο που σκέφτηκα, στο γιατί επέλεξα αυτό το θέμα κτλ. Αυτό θέλαμε. Εμένα πάντα με μάγευε αυτό. Όχι το θέμα των παρουσιάσεων, γιατί στην Αθήνα που ήμουνα πριν δεν είναι ότι γινόντουσαν πολλές. Είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εμείς το ακολουθούμε πολύ πιστά. Καλούμε συνεχώς συγγραφείς. Θέλουμε και ντόπιους και εκτός νησιού να έρχονται, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Αναδεικνύουν τα έργα τους και βάζουν κόσμο μέσα στα βιβλιοπωλεία. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Αυτό θα συνεχίσετε να το βλέπετε. Απλά τώρα θα μπορούν να ξεχωρίσουν οι χώροι. Δηλαδή το παιδικό να γίνεται με άνεση εδώ και αντίστοιχα το Book & Art, το κλασικό, να μπορέσει να φιλοξενήσει τις λέσχες ανάγνωσης που μπορεί και όλες τις δράσεις που κάναμε τόσο καιρό. Σε αυτά τα 9 χρόνια λειτουργίας, ποιες θεωρείς ότι ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές του βιβλιοπωλείου?
με κάθε συγγραφέα, με κάθε δημιουργό, με κάθε εικονογράφο, με κάθε πελάτη, θα πω, που έχει περάσει το κατώφλι του Book and Art, θα ένιωθα λίγο αμήχανα να ξεχώριζα κάποιον. Αλλά θα πω ότι με συγκινεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι η Άλκη Ζέη έκανε παρουσίαση σε μας. Μετά από 30 χρόνια που ερχόταν διακοπές στο νησί, ήμασταν οι πρώτοι που την καλέσαμε. Ο Τίτος Πατρίκιος είχε κάνει εκδήλωση από όλο το νησί μόνο στο Book and Art. Γιατί εμείς το προσκαλέσαμε, δηλαδή. Μεγάλα ονόματα, ο συγχωρημένος ο Βασίλης Αλεξάκης είχε έρθει. Έχουν περάσει σημαντικοί συγγραφείς που έχουν αφήσει ένα δικό τους, να πω, αποτύπωμα. Και αυτό έτσι με χαροποιεί πάρα πολύ και με φέρνει σε... Μερικές φορές δεν σου κρύβω και σε λίγο αμήχανη θέση. Γιατί λέω, τι λες ρε παιδί μου, έχουμε φωτογραφία με την Άλκη Ζέη, ας πούμε, στο βιβλιοπωλείο. Μου φαίνεται φοβερό, φοβερό. Αλλά κάθε συγγραφέας που έχει περάσει έχει ένα ξεχωριστό, έτσι, πραγματικά κομμάτι της καρδιάς μου, γιατί περνάμε και χρόνο μαζί τους. Δηλαδή θα πάμε και για το φαγητό μας μετά, όλη αυτή η κουβέντα γύρω από τον καθένα. Έχουμε αποκτήσει πολύ δυνατές φιλίες στο χώρο. Εγώ έτσι νιώθω τουλάχιστον και πιστεύω ότι αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Δηλαδή όταν έρχονται μας προτιμάνε, ξανάρχονται, δεν μας αρνείται κανείς. Αλλά βλέπετε, κάνουμε και άλλες δράσεις, όπως κάναμε το καλοκαίρι το Food Festival που είχαμε ξανακάνει και πριν χρόνια προ-COVID. Μ' αρέσει αυτή η περιοχή. Αγαπάω πολύ και τη Μυτιλήνη και έτσι με τον Γιώργο την Κομινάκη την έχουμε φανταστεί για κάποιο λόγο προέκταση του εαυτού μας. Γι' αυτό ότι βλέπετε στολισμένο έξω είναι ένα-ένα στολίδι βαλμένο από εμάς. Έχουμε και τέλεια γειτονιά, δηλαδή συνεργαζόμαστε, μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Παίζει το ρόλο του. Το Book and Art, το βιβλιοπωλείο, θα γίνει όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και 5-6 χρόνια. Θα γίνει Secret Book Santa, όπου παίρνουμε ο ένας τον άλλον, δεν ξέρουμε σε ποιον. Ανταλλάσσουμε βιβλία με κάποιον άγνωστο, ο οποίος παίρνει μέρος. Και έτσι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η βραδιά. Είναι πολύ ωραία. Πέρσι την είχαμε κάνει στο Πανελλήνιο λόγω COVID. Αλλά ανυπομονούμε να την ξανακάνουμε και να εγκαινιάσουμε και την καινούργια γωνιά στο Book and Art. Και το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο και τι σημαίνει για σένα το βιβλίο? Τι σημαίνει για μένα το βιβλίο? Εγώ, επειδή δεν ήμουνα και πάρα πολύ καλή μαθήτρια, λάτρευα όμως το διάβασμα. Λάτρευα το διάβασμα. Οπότε ήταν ο τρόπος να ξεφεύγω. Τότε δεν ήταν και η εποχή του ηλεκτρονικού. Εγώ αδέρφια δεν έχω, οπότε ήταν μια τεράστια συντροφιά για μένα. Και πάντα ένιωθα ότι βουτάω στις ιστορίες και τις συνεχίζω ακόμη, δηλαδή τις συνεχίζω όταν ήμουν μικρή, ακόμη και στον ύπνο μου. Τις μικρές κυρίες λάτρεψα όταν ήμουν παιδί, γιατί έτσι ένιωθα ότι ανήκω σε μια παρέα λίγο μεγαλύτερη και μ' άρεσε πολύ, και τους άθλους του Γκο. Είναι τα δύο βιβλία που είχα λατρέψει όταν ήμουν πιο μικρή. Τώρα, αν με ρωτήσεις για τώρα, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είμαι χαρούμενη που μπορώ και διαβάζω, που έχω τη δυνατότητα να ανήκω σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Τι θα ήθελες να μας ευχηθείς για τη νέα χρονιά? Υγεία, υγεία και υγεία. Και μετά καλή θέληση για να κάνουμε όμορφα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λίγο θετική σκέψη.